Μαζί μας θα είναι ένα ακόμα, είναι ένα ακόμα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και εγώ τον θυμάμαι πάντα στο ΠΑΣΟΚ, με σημαντική πορεία στην αυτοδιοίκηση βεβαίως τα τελευταία χρόνια, και συνεχίζει ως δημοτικός σύμβουλος της παράταξης του Βασίλη Αϊβαλή, ο Γιώργος Αγγελόπουλος. Να τον καλημερίσουμε. Καλή σας μέρα, κύριε Αγγελόπουλε. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, είστε εδώ μαζί μας, έχετε δει το debate. Ίδια ερώτηση και σε εσάς. Ποιος νομίζετε ότι ήταν ο νικητής από αυτή την τηλεμαχία των υποψήφιων προέδρων του ΠΑΣΟΚ? Νομίζω, κύριε Λαμπρόπουλο, ότι σε κάτι το οποίο μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι είναι ότι ο σίγουρος νικητής ήταν το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, ο χώρος ο πολιτικός, τον οποίο, όπως πολύ σωστά είπατε, από την πρώτη στιγμή βρίσκομαι και δεν μετακινήθηκα ποτέ, αυτή τη φορά δείχνει κάποια αντανακλαστικά τα οποία πραγματικά νομίζω ότι μπορούν να δημιουργήσουν προϋπόθεση για μια επόμενη καλή μέρα. Τώρα, από εκεί και πέρα, ποιος ήταν ο νικητής σε εισαγωγικά, νομίζω ότι είναι υποκειμενικό. Δηλαδή, ο καθένας από εμάς έχει μία δική του οπτική, έχει μία προσέγγιση με βάση τα δικά του δεδομένα και προφανώς δεν έχει και τόσο αντικειμενική κρίση. Μπαίνει το υποκειμενικό στοιχείο, κύριε Αγγελόπουλο, βεβαίως. Νομίζω ότι είναι γνωστό αυτό, δεν λέω κάτι καινούργιο, νομίζω ότι πραγματικά ισχύει. Αυτό όμως που έχει σημασία είναι ότι το ΠΑΣΟΚ δείχνει μία σοβαρότητα αυτή τη φορά. Τι εννοώ με αυτό? Προφανώς και υπήρχαν μεταξύ των υποψηφίων κάποιες, όπως είπατε, ατάκες, και εσείς, όπως έχει πει και όλος ο κόσμος, όπως είδαμε όλοι μας άλλωστε. Mm-hmm. Αλλά αυτό τουλάχιστον περιορίστηκε σε ένα επίπεδο το οποίο δεν δημιούργησε επιμέρους ζητήματα. Δεν ξέρω τι θα γίνει μετά τις εσωκομματικές εκλογές, αλλά σε πρώτο χρόνο νομίζω ότι υπήρχε αυτή η σχετική ηρεμία και η σοβαρότητα στην προσέγγιση των ζητημάτων έτσι όπως τέθηκαν από τους δημοσιογράφους. Mm-hmm. Σίγουρα όμως στο δεύτερο γύρο θα πάνε δύο. Δεν μπορούν να πάνε παραπάνω. Mm-hmm. Αυτό που εύχομαι είναι οι υπόλοιποι να μην δημιουργήσουν προβλήματα εκτός από τους δύο που θα πάνε στο δεύτερο γύρο και να έχουμε μια διαδικασία η οποία μπορεί να εγγυηθεί την λύση για την κοινωνία η οποία έχει αρχίσει να την ψάχνει. Γιατί αν παρακολουθήσουμε πώς εξελίσσονται και τα ποσοστά μέσα από τις δημοσκοπήσεις αλλά και μέσα από τις ανάγκες της κοινωνίας, νομίζω mm-hmm. ότι το αποδεικνύει περίτρανα το αποτέλεσμα αυτών των αριθμών, ότι πράγματι η κοινωνία ψάχνει την άλλη λύση. Είμαστε λοιπόν υποχρεωμένοι και νομίζω ότι δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς ως χώρος να δημιουργήσουμε αυτή την άλλη λύση. Από εκεί και πέρα, θα ήθελα πραγματικά την ευκαιρία που μου δίνεται να πω ότι εκ των πραγμάτων έχουν υποχρέωση και οι έξι να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων, έξω και πέρα από κάθε ενδεχόμενη πικρία, άλλη προσέγγιση ή δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να έχει ο καθένας μέσα του, διότι πραγματικά αυτό που χρειάζομαστε ως κοινωνία αυτή τη στιγμή είναι η ηρεμία, η άλλη πρόταση και η καλύτερη προσέγγιση των ζητημάτων για να μπορέσουμε να έχουμε μια καλύτερη επόμενη μέρα. Mm-hmm. Βλέπετε ότι, νομίζω, εγώ δεν διέγνωσα πάντως κάτι ότι έχει το ΠΑΣΟΚ το πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ που δεν ξέρει τι θα γίνει την επόμενη μέρα, ανάλογα αν θα είναι ο Φάμελος, αν θα είναι ο Κασελάκης πάλι, αν θα είναι ο Πολάκης, αν θα υπάρξει και νέα διάσπαση. Εγώ στο ΠΑΣΟΚ δεν είδα κάτι τέτοιο. Είδα αυστηρή κριτική, είδα αιχμηρά σχόλια, αλλά νομίζω ότι η διάθεση συνεργασίας μεταξύ όλων των υποψηφίων υπάρχει. Λίγο η κυρία Γιαννακοπούλου ήταν λίγο επιθετική προς τον. Και άλλωστε και η κυρία Γιαννακοπούλου προκάλεσε και όλη αυτή τη διαδικασία επί της ουσίας. Λίγο η κυρία Γιαννακοπούλου προς τον κύριο Ανδρουλάκη ήταν λίγο πιο αιχμηρή, αλλά οι υπόλοιποι νομίζω ήταν ένας πολιτικός διάλογος με τις διαφωνίες, αλλά στο τέλος της ημέρας το ΠΑΣΟΚ είναι θετικός παρονομαστής. Ακριβώς, ακριβώς.
Τώρα εντάξει, μια και μου θέτετε αυτό το ζήτημα, μπορώ να το σχολιάσω, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εγώ δεν θεωρώ ότι ξεκίνησε από την κυρία Γιαννακοπούλου, με την έννοια δηλαδή ότι ήταν μια ανάγκη η οποία απλά η κυρία Γιαννακοπούλου ήταν η πρώτη που είπε μια. Την εξέφρασε, που το εξέφρασε. Ακριβώς, ακριβώς. Yeah. Δεν μπορεί να ξεκινήσει από έναν βουλευτή, ας πούμε, μια τέτοια διαδικασία. Ξεκινάει από την ανάγκη στην κοινωνία. Ξεκινάει από την ανάγκη για την πρόταση που ενδεχομένως ο κόσμος δεν βλέπει. Άρα λοιπόν, ναι, εντάξει, ήταν ο άνθρωπος όπου η Νάντια όπου είπε την πρώτη κουβέντα, αλλά αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι ξεκίνησε η διαδικασία. Τώρα, νομίζω δεν υπάρχει λόγος να επαναλάβω τον τρόπο τον οποίο συμπεριφέρθηκαν στο debate. Σίγουρα όμως νομίζω ότι και ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ αλλά και η κοινωνία της χώρας ψάχνει μια διαφορετική λύση από αυτή που είχαμε μέχρι σήμερα. Nice. Και νομίζω ότι υπάρχει, δηλαδή, κατά την προσωπική μου άποψη, υπάρχει αυτή η πρόταση η οποία δημιουργεί μία προσδοκία σε πρώτο χρόνο και βεβαίως θέλει πάρα πολύ δουλειά στη συνέχεια, εάν προκύψει, για να μπορέσει να αποδώσει στην κοινωνία αυτά που έχει ανάγκη. Μάλιστα. Και αυτή είναι ο Χάρης Δούκας, έτσι. Εγώ δεν κρύβομαι, δεν έχω μάθει στη ζωή μου, κύριε Λαμπρόπουλε, να λέω μασημένα λόγια ή να λέω την μισή, αν θέλετε, προσέγγιση σε κάθε θέμα που έχω κληθεί να πω. Άρα βλέπω ότι συμφωνείτε και με τον κύριο Κατσίφαρα. Εγώ σας λέω την, και εκείνος την προέταξε την τον κύριο Δούκα. Εγώ σας λέω την δική μου την προσέγγιση, γιατί ξέρετε ο χώρος αυτή τη στιγμή χρειάζεται πολύ οξυγόνο να μπει στο χώρο. Πρέπει οπωσδήποτε να δημιουργηθούν επιπλέον δυνάμεις, ούτως ώστε να μπορούν να εκφράσουν την ανάγκη της κοινωνίας. Και το ΠΑΣΟΚ το έχει αποδείξει αυτό, ότι μπορεί να πάρει κόσμο από διάφορους χώρους, και δεν αναφέρομαι στα άκρα ποτέ στη ζωή μου, αλλά είναι ένας χώρος. Να πάρει νέο δημοκράτες, ανθρώπους του κέντρου που ψήφιζαν Μητσοτάκη τα τελευταία χρόνια, Σιριζαίους που προέρχονται από το ΠΑΣΟ και λοιπά. Καταλαβαίνουμε τι. Έχει αποδειχθεί ότι μπορεί να φιλοξενήσει όλον αυτόν τον κόσμο και να δημιουργήσει, ξαναλέω, μια καλύτερη μέρα. Την έχουμε ανάγκη απόλυτα. Τώρα, επειδή την έκανα την ερώτηση και στον κύριο Κατσιφάρη, την κάνω και εσάς. Πιστεύετε ότι μπορεί να είναι? Πώς θα το κάνει όμως να είναι και δήμαρχος? Δεν υπάρχει ένα, όχι ασυμβίβαστο, δεν υπάρχει μια δυσκολία? Αυτή είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση και νομίζω ότι πάντα υπάρχουν λύσεις σε τέτοιου είδους ζητήματα. Ναι. Ας μην ξεχνάμε ότι έχει συμβεί και στο παρελθόν στη χώρα μας σε άλλα κόμματα να έχει προκύψει πρόσωπο το οποίο είχε διπλή ιδιότητα, αλλά νομίζω ότι είναι το ελάχιστο που θα πρέπει να προβληματίσει κάποιον άνθρωπο. Αυτή τη στιγμή ο κόσμος ψάχνει έναν άνθρωπο ο οποίος του δημιουργεί την προσδοκία, του δημιουργεί αυτό το φρέσκο που λέμε, γιατί κακά τα ψέματα και στην πολιτική υπάρχει αυτή η ανάγκη, και του δίνει τη δυνατότητα να ονειρευτεί ή να πιστέψει ότι υπάρχει η άλλη προσέγγιση, η προσέγγιση η οποία θα του φέρει μια καλύτερη μέρα. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θα θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο, κύριε Αγγελόπουλε. Νομίζω ότι από την πλευρά μου σας είπα πραγματικά αυτό που πιστεύω, χωρίς καμία περιστροφή και χωρίς κανέναν υπενιγμό. Ναι. Με ένα μικρό, πολύ μικρό σχόλιο για να σας αποδεσμεύσουμε για τα δημοτικά πράγματα της Πάτρας, τι βλέπετε, έτσι σύντομο σχόλιο. Δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένος, κύριε Λαμπρόπουλε. Έρχομαι μετά από τόσα χρόνια από το δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκηση στον πρώτο. Ένα βαθμό, τον πρώτο βαθμό δηλαδή, τον οποίο εγώ τον έχω υπηρετήσει και 35 χρόνια ως υπάλληλος, ως στέλεχος δηλαδή της αυτοδιοίκησης, από τα συμβούλια περιοχής, από τις δήμους, τους καποδιστριακούς και τα τελευταία χρόνια από το Δήμο της Πάτρας υπαλληλική. Δυστυχώς όμως δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένος από την Δημοτική Αρχή, την οποία έχει αυτή τη στιγμή η πόλη μας και η πατριαρχική κοινωνία, η οποία είναι μονομερώς στραμμένη στα τι θα προκύψει από συγκεκριμένο πολιτικό κόμμα. Ένα πρόβλημα είναι αυτό. Ένα δεύτερο. Σε καμία περίπτωση δεν θεωρώ ότι δικαιούται η Πάτρα να πηγαίνει προς τα πίσω. Και τι εννοώ με αυτό? Έχουμε ζωτικά ζητήματα καθημερινότητας τα οποία δεν τα ακουμπά ποτέ. Έχουμε προβλήματα όπως έχουν να κάνουν με ζητήματα ρημοτομίας και ζητήματα πολύ μεγάλα δηλαδή στην πόλη, όπου ειλικρινά δεν καταλαβαίνω γιατί δεν απασχολούν τη Δημοτική Αρχή.
Καθώς επίσης υπάρχει μια μονότονη συμπεριφορά, η οποία νομίζω ότι μετά από κάποια χρόνια μάλλον την αποκτά περισσότερο πολλοί κόσμος, την έχει αποκτήσει και η Δημοτική Αρχή αυτή τη στιγμή, όπου δεν θέλει να ακούσει τίποτα συμπληρωματικό το οποίο είναι τεκμηριωμένο και είναι λίγο διαφορετικό από αυτό που η ίδια εκφράζει. Αυτό λοιπόν νομίζω ότι δεν το δικαιούται ούτε ο πατρινός ούτε η πόλη μας. Ξεκάθαρος. Ξεκάθαρος και συγκεκριμένος και σε αυτό το κομμάτι. Κύριε Αγγελόπουλο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Και εγώ, κύριε Λαμπρό. Καλημέρα, καλή δύναμη. 104,1 Πελοπόννησος FM. Αξιόπιστη ενημέρωση.